Η μεγαλύτερη χαρά του γονιού είναι η στιγμή εκείνη που έχει τη δυνατότητα να δώσει στο παιδί του ένα πολύτιμο δώρο. Χαίρεται ο γονιός όταν επιλέγει ωραία δώρα για να δώσει στο θησαυρό του, το παιδί του. Είναι ωραία στιγμή αυτή. Τι λέτε εσείς σαν γονείς? Συμφωνείτε ή όχι? Είναι η πιο όμορφη στιγμή. Και για τον Θεό Πατέρα η πιο όμορφη στιγμή είναι όταν του δίνει το παιδί τη δυνατότητα με τη ζωή του να του χαρίσει πολύτιμα δώρα. Και από όλα αυτά τα πολύτιμα δώρα, το πιο πολύτιμο είναι ένα. Αυτό το δώρο που όταν το χαρίζει ο Θεός, όλος ο ουράνιος κόσμος χαίρεται. Όλος ο ουράνιος κόσμος πανηγυρίζει. Αλλά και η καρδιά του Θεού Πατέρα είναι στην πιο μεγαλειώδη ευτυχία. Σήμερα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Η μέρα τόσο αξέχαστη για τον Θεό Πατέρα, όταν εκείνη την ημέρα που επέλεξε εκείνος να δημιουργήσει το πλάσμα του παίρνοντας χώμα και να κάνει τον άνθρωπο, και μπροστά σε αυτό το σώμα να στέκεται τώρα σαν Θεός ουράνιος, σαν ουράνιος πατέρας, σαν σπλάχνα να γεννάει το σπλάχνο του, μεταδίδοντάς του αυτό που κανένα άλλο πλάσμα στη γη, σε όλη τη δημιουργία, δεν θα, εκείνη τη στιγμή που έβγαλε από μέσα του την ίδια του την πνοή και την έδινε στο σπλάχνο του, στο πλάσμα του, γινόταν ο άνθρωπος. Γιατί αυτό το σώμα το πλασμένο από χώμα, εκείνη τη στιγμή έπαιρνε το υπέρτατο δώρο που μπορεί κανείς ποτέ να σχολιάσει. Το Άγιο Πνεύμα. Και με βάση αυτό το Άγιο Πνεύμα, καθίστατο άνθρωπος πλέον, η πιο γλυκιά έκφραση του Θεού, η εικόνα του Θεού, έπαιρνε δυνατότητες και στοιχεία που μόνο ο Θεός έχει, με την ευλογία και με την ευχή, να γίνει μια μέρα, μεταβαίνοντας από φως σε φως, από χαρά σε χαρά, από ειρήνη σε ειρήνη, από θεϊκό έρωτα σε θεϊκό έρωτα, από την ευτυχία στην απόλυτη ευτυχία, στο άπειρο πάντα, παίρνοντας την ίδια την μοναδική ευτυχία που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Τι είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που σήμερα ελάχιστοι το γνωρίζουν, απειροελάχιστοι το λατρεύουν και σπάνια το αναζητούν? Γνωρίσαμε τον Θεό Πατέρα Δημιουργό, γνωρίσαμε τον Υιό, τον μονογενή του Υιό να έρχεται να θυσιάζεται, και εμείς σήμερα αναγνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα, αυτό για το οποίο ήρθε ο Γιος μονογενής του Θεού να σταυρωθεί. Μα πόσο σημαντικό τελικά είναι αυτό το γεγονός, ώστε όλο αυτό το μεγαλείο αυτής της ιστορικής διαδρομής του Ιησού, από τη γέννηση μέχρι τα πάθη του, ο Θεός είναι η μάνα. Το πάμε πολλές φορές, θα το ξαναπούμε πολλές φορές, θα το διαλαλούμε στους αιώνες, μέχρι να το εμβαθύνει ο καθένας σας, μέχρι να πιστέψει ο καθένας σας ότι ο Θεός τι είναι για εκείνον? Η απόλυτη μάνα, η απόλυτη τρυφερή στοργική μάνα, που αγαπάει, που λαχταράει, που πονάει, που αγκαλιάζει, που κλαίει, που δακρύζει, που έχει στα σπλάχνα του το σπλάχνο του. Ποια μάνα από εσάς μπορεί να είναι ευτυχισμένη όταν το παιδί της υποφέρει? Ποια από εσάς? Καμιά. Ποια μάνα από εσάς μπορεί να είναι ευτυχισμένη όταν το μονάκριβό της παιδί μαστίζεται από χίλιες πληγές και από χίλιες αρρώστιες? Είναι κανείς σας? Κανείς. Ποια μάνα όμως μπορεί να είναι και χαρούμενη όταν το παιδί της ξημεροβραδιάζεται και με αγωνία το περιμένει πότε θα έρθει, και συνέχεια σκέφτεται, άραγε στο παιδί μου είναι καλά, άραγε στο παιδί μου είναι εντάξει, μήπως του συνέβη και κανένα κακό? Ποια μάνα λοιπόν μπορεί να υποφέρει την προσμονή της επιστροφής του παιδιού της? Ποια μάνα μπορεί να το υποφέρει εύκολα? Είναι καμιά από εσάς που με άνεση μπορεί να ανεχθεί το παιδί της να ζει μακριά της, μέσα σε πληγές, μέσα σε στενοχώρες, μέσα σε θλίψεις, μέσα σε αγωνίες, χωρίς η ίδια να αγωνιά, χωρίς η ίδια να πονά? Πέστε με, είναι καμιά από εσάς? Καμιά. Γιατί καμιά? Γιατί εσείς οι μάνες είσαστε η έκφραση της μητρικής αγάπης του Θεού. Όταν ο Θεός δημιουργούσε τη μάνα, έβγαζε από μέσα του τον μητρικό του θεϊκό έρωτα και τον έβαζε στην καρδιά σας. Με τον ίδιο μητρικό θεϊκό έρωτα να αγκαλιάζετε, να αγαπάτε το βρέφος σας, το σπλάχνο σας, την αγάπη σας στην καρδιά σας. Το χειρότερο παιδί στον κόσμο,
που όλοι θα θέλανε να το εξαφανίσουν. Μόνο μια καρδιά πονάει γι' αυτό και φωνάζει, συγχωρέστε το, ήταν καλό παιδί. Δεν ξέρω τι του συνέβη. Έτσι δεν φωνάζει κάθε μητρική καρδιά? Στο πιο πληγωμένο, στο πιο άθλιο, στο πιο ελεηνό παιδί. Αυτό το ίδιο κάνει ο ίδιος ο Θεός Πατέρας, επειδή είναι μάνα. Αυτό θέλει να γνωρίσουμε ο Θεός Πατέρας. Το πόσο μητρικά μας λατρεύει, το πόσο με λαχτάρα, με νοσταλγία αναζητάει. Τι αναζητάει? Ξέρετε τι αναζητάει? Μια απλή εικόνα. Δέστε τη μικρή με τον πατέρα της. Ενώ εμένα ακούνε, η ίδια, ασυναίσθητα, θέλει να μπει στην αγκαλιά του πατέρα. Και το οποιοδήποτε μωρό θέλει να μπει μέσα στην καρδιά της μάνας. Γιατί όμως αυτό γίνεται? Γιατί μόνο εκεί νιώθει ασφάλεια, σιγουριά, στοργή, τρυφερότητα, γλυκύτητα και ό,τι άλλο σημαίνει αυτή η αγάπη. Του μωρού προς τον γονιό και του γονιού προς τον πατέρα. Εάν δεν ήξερε το παιδί ότι ο πατέρας του το λατρεύει, αν δεν ήξερε ότι η μάνα του το λατρεύει, θα φωνόταν στην αγκαλιά του? Σας ρωτώ. Κανένα παιδί θα μπορούσε να χωθεί. Τι είναι εκείνο λοιπόν που το κάνει να θέλει να χωθεί στην αγκαλιά του γονιού? Είναι το αίσθημα ότι μόνο αυτός ο γονιός, ο πατέρας του, η μάνα του, το λατρεύει, τον συγχωράει, το ανέχεται και θέλει πάντα να το υπερασπίζεται. Το δεν είναι η αλήθεια? Γιατί λοιπόν όμως αναγνωρίζουμε αυτήν την αλήθεια και δεν αναγνωρίζουμε την πιο μεγάλη αλήθεια, ότι ο Θεός Πατέρας με την ίδια στοργική αγάπη, με την ίδια στοργική αναζήτηση, ζητάει τον καθένα από εμάς στην αγκαλιά του να χωθεί και πιο βαθιά στην μητρική του καρδιά να μπει? Γιατί λοιπόν ξεχνάμε ότι γι' αυτό τον λόγο έστειλε το γιο του στη γη, να υποφέρει, να διδάξει, να σταυρωθεί? Για ποιο λόγο? Μόνο και μόνο έστειλε τον πρώτο παράκλητο να μας δώσει κουράγιο, να μας δώσει δύναμη, να μας διδάξει το θέλημα του Θεού Πατέρα. Μόνο για ένα λόγο, για να μας ξαναπάρει μέσα στη ζεστή του αγκαλιά και ακόμα πιο βαθιά στη μητρική του καρδιά. Τι νόημα θα είχε η υπέρτατη θυσία του μονογενού του, του Ιησού, εάν δεν ήθελε με νοσταλγία, με αναζήτηση, με λατρεία, με έρωτα θεϊκό να σε ξανακλείσει με στην αγκαλιά του? Ποιος κάνει θυσία? Ένας που αγαπάει ή ένας που δεν αγαπάει? Ποιος κάνει τη θυσία? Μόνο ένας που αγαπάει. Από όλο τον κόσμο για το παιδί, το συγκεκριμένο παιδί, ποιος μονάχα αγωνιά υποφέρει και είναι έτοιμο να θυσιαστεί? Ο οποιοσδήποτε γονιός ή η συγκεκριμένη μάνα και ο πατέρας του παιδιού? Και εμείς είμαστε τα συγκεκριμένα παιδιά του συγκεκριμένου Θεού της καρδιάς. Είμαστε τα συγκεκριμένα σπλάχνα, γιατί βγήκαμε από τα μοναδικά σπλάχνα. Γι' αυτό και η απέραντη εσπλαχνία του συνέχεια. Θα ήταν οδυνηρό να ξέραμε όλοι μας, να πιστεύαμε όλοι μας, και αλίμονό μας έχει γίνει και τούτο, από ανόητους εκφραστές του Θείου Θελήματος, οι οποίοι νομίζουν ότι γνωρίζουν τον Θεό, τέλεια τον γνωρίζουν, και τον διδάσκουν, και διδάσκουν ένα Θεό σκληρό, απάνθρωπο, τόσο απομακρυσμένο, έτοιμο να σε τιμωρήσει, έτοιμο να σε κολλάσει, έτοιμο να σε διώξει, έτοιμο να σε ατιμάσει. Σε τέτοιο σημείο μετέφεραν τα νοήματα αυτά, τα απρεπή, τα βλάστημα για τον Θεό Πατέρα, καλύπτοντας το εσπλαχνικό προσωπείο του, το πραγματικό εσπλαχνικό προσωπείο του, ώστε πολλά παιδιά από αυτήν την αντίδραση να μην θέλουν να φτάσουν να πάνε κοντά στον Θεό Πατέρα. Πόσο μεγάλη είναι η τιμωρία αυτών των ανθρώπων που μιλούν για τον Θεό χωρίς να τον γνωρίζουν, που μιλούν για αυτόν τον σκληρό, για ένα Θεό απάνθρωπο, που θα προτιμούσαν τα παιδιά στην πίκρα τους και στον πόνο τους και στην αντίδρασή τους, στις πληγές τις πολλές που τους έδωσε ο Εσφός, να λέει καλύτερα Θεέ μου να μην υπήρχες. Και πράγματι τον βγάζουν από την καρδιά τους και τον καθιστούν ανύπαρκτο, την υπαρκτή εσπλαχνία. Αντιλαμβάνεστε πόσο σκληρό πράγμα είναι για εσάς τη μάνα που λατρεύεις το παιδί σου, που το αγαπάς, να έρθει κάποιος άλλος και να πει αυτή η μάνα που αγαπάς παιδί μου είναι ανόητη, είναι ελεηνή, είναι πόλη, είναι η χειρότερη του κόσμου, μην την αγαπάς. Τι πληγή θα νιώσεις εσύ σαν μάνα για αυτόν τον άνθρωπο που μιλάει τόσο άσχημα για σένα στο ίδιο σου το παιδί? Πώς θα τον ανεχθείς? Πώς θα τον θέλεις? Το ίδιο κάνει ο καθένας από εμάς όταν μιλάει για τον Θεό με αυτό το σκληρό πρόσωπο, το βλάσφημο για την πιο εσπλαχνική ύπαρξη, πραγματικότητα του κόσμου, τον Θεό της καρδιάς μας. Τον Θεό που είναι για μας πατέρας και μάνα. Και μάνα, πες το. Ο Θεός τι είναι για μας? Πατέρας και μάνα.
αυτό το πράγμα μην το ξεχνάτε. Ο Θεός είναι μάνα, μάνα, μάνα και ζητάει μέσα στην καρδιά του τον καθένα να το χώσει σαν βρέφος του αγαπημένου, σαν βρέφος του λατρεμένου. Πώς φωνάζει η μάνα το παιδί, παιδί μου, λατρεμένου, βασιλιά μου, ε? Και τι είναι το κάθε παιδί για τη μάνα, το βασιλόπουλό της. Τι νομίζετε ότι είμαστε εμείς τα σπλάχνα του Θεού? Τι είμαστε για τον Θεό? Τα βασιλόπουλά του. Οι μικρές του πριγκίπισσες είναι τα κοριτσάρια του. Οι μικρές του βασίλισσες. Τα βασιλόπουλά του είμαστε. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Με αυτό πρέπει να ζούμε. Με αυτό πρέπει κάθε μέρα να αναπνέμε. Αλλά για να μπορέσεις να καταλάβεις ότι ο Θεός είναι τα σπλάχνα που εγέννησαν τα σπλάχνα αυτά όλους εμάς, πρέπει να το αναγνωρίσεις μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι η μυστική δύναμη σε αυτή που κάνει δύο ανθρώπους να ενώνονται τόσο σκληρά, τόσο δυνατά, τόσο αχώριστα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι ο θεϊκός έρωτας. Πώς μπορούν δύο άνθρωποι, ένα παλικάρι και ένα κοριτσάκι, να ενωθούνε μέσα στο γάμο και να βλέπεις ο ένας να κάνει θυσίες υπερβολικές για τον άλλο προκειμένου να είναι κοντά του και κάνει χίλια δυο για να δείξει τον έρωτά του? Τι είναι αυτό που καθοδηγεί τα βήματα της αγάπης? Δεν είναι ο έρωτας? Τι είναι εκείνο που καθοδηγεί τα βήματα του Θεού για να μας δείξει ότι είναι μάνα και πατέρα σε σπλαχνία? Δεν είναι ο θεϊκός του έρωτας? Τι είναι εκείνο που μπορεί να σε επαναφέρει πίσω στην αγκαλιά του, εάν δεν είναι η αγάπη αυτή που εκείνος θα σου εμπνεύσει και εσύ θα τη μεγαλώσεις? Δεν είναι ο θεϊκός έρωτας? Με θεϊκό έρωτα έστειλε ο Θεός πατέρας το γιο του στη γη να σταυρωθεί για μας. Με θεϊκό έρωτα ο άνθρωπος αναζητάει νοσταλγικά τον Θεό και μπαίνει βαθιά μέσα στη δική του μητρική καρδιά. Γι' αυτό όποιος έχει την αγάπη, όποιος έχει τον έρωτα αυτόν, τι ζει μέσα στην καρδιά του? Δεν ζει τη βασιλεία, δεν ζει το βασίλειο. Εξάλλου αυτές είναι οι φράσεις που χρησιμοποιούνται μέσα στη μάνα και στο παιδί. Πώς φωνάζει λοιπόν η μάνα το παιδί? Βασιλιά μου. Ένας βασιλιάς είναι μόνο όταν υπάρχει βασίλειο. Και αναγνωρίζει το παιδί το βασίλειο. Το βασίλειο της απέραντης τρυφερές στοργικής αγάπης των γονιών του. Γιατί υπάρχει και βασιλιάς. Αφού υπάρχει βασιλόπουλο, υπάρχει και βασιλιάς. Και ποιος είναι ο βασιλιάς? Είναι ο Θεός πατέρας. Ο Θεός μάνα. Γιατί μόνο στο βασίλειο εκείνο που το παιδί αναγνωρίσει την απέραντη, την άπειρη τρυφερότητα, την άπειρη στοργή και ασφάλεια, μόνο εκεί το παιδί θα μείνει. Γι' αυτό είναι βασιλιάς ο Θεός. Και ζητάει να τον κάνουμε βασιλιά της καρδιάς μας. Για να μην χαθούμε. Όπως τον άσοδο που φύγε. Όπως το παιδί που απομακρύνθηκε από το σπίτι του. Όπως τον κάθε ένα που φεύγει μακριά από τη χαρά και περιπλέκει μέσα σε άτοπες ειδονές. Μέσα στις πλεχτάνες. Στα πονηρά τεχνάσματα του Σατανά. Γι' αυτό το βασίλειο του Θεού. Για αυτήν την βασιλεία του Θεού. Θα μπορούσε να μην μιλήσει ο μονογενής γιος του Θεού? Γι' αυτό μίλησε. Και πάντα σαν παιδί, σαν γιος του Θεού Πατέρα. Θεός τέλειος ο ίδιος, αλλά και τέλειος άνθρωπος. Ποτέ δεν έπαψε να γονατίσει και να ηκετεύει τον Θεό Πατέρα. Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους και δώσ' τους το Άγιο σου Πνεύμα. Τι ήταν η κεσία η καθημερινή του μονογενιούς? Ποια ήταν η προσευχή όταν σήκωνε τα χέρια του ψηλά στον πατέρα του? Πατέρα μου, το Άγιο σου Πνεύμα ξαναδώσε στο παιδί σου. Αυτό το Άγιο Πνεύμα που είχε μέσα στον Παράδεισο και με την απιστία του και με την έλλειψη της αφοσίωσης και της επακοής το έχασε. Γιατί ο Θεός θέλησε μόνοι μας να αποφασίσουμε αν το θέλουμε στην καρδιά μας ή αν αναζητήσουμε μια άλλη αγκαλιά. Γι' αυτό και την ώρα που φυσούσε ο Θεός Πατέρας μέσα στην ψυχή, μέσα στο σώμα αυτό του Αδάμ, το Άγιο του Πνεύμα γινόταν ο άνθρωπος ψυχή ζώσα, ζωντανή. Έπαιρνε ζωή. Μια ζωή αιώνια πια. Ζωή αιώνια. Δεν μπορεί να πεθάνει ψυχή. Ψυχή ζώσα. Ψυχή ζωντανή. Και καμάρωνε το πρώτο καμάρι του Θεού. Όταν είδε ο Θεός Πατέρα μπροστά του, το πλάσμα του, την εικόνα του, τη λαχτάρα του, το σπλάχνο του, το παιδί του. Όμως, εσείς θέλετε με το ζόρι να σας αγαπούν τα παιδιά σας ή με τη διάθεσή τους? Πέστε μου, τότε πώς θα μπορούσε ο Θεός Πατέρας με το ζόρι να βάλει το παιδί να το αγαπά? Του δώσε λοιπόν τη δυνατότητα να επιλέγει. Του δώσε τη δυνατότητα μέσα από τρεις πνευματικούς δρόμους. Της εμπιστοσύνης, της αφοσίωσης και της υπακοής.
δείξει ο ίδιος πόσο το εμπιστεύεται, γιατί είναι το παιδί του, είναι το σπλάχνο του. Του δείξε πόσο είναι αφοσιωμένο στο παιδί του, του χάρη σε όλο τον κόσμο, όλη τη δημιουργία, και τον έκανε βασιλιά. Του δείξε το πόσο είναι έτοιμος να τον υπακούσει το σπλάχνο του σε κάτι που θα του ζητούσε. Ό,τι θέλεις παιδί μου, ζήτα μου και εγώ θα σου το δώσω. Γιατί η αγάπη έχει αυτά τα τρία. Εμπιστοσύνη, αφοσίωση και υπακοή. Τι έχει η αγάπη? Εμπιστοσύνη, αφοσίωση και υπακοή. Αυτή είναι η αγάπη. Τότε γίνεται η πτώση. Παρουσιάζεται ο δαίμονας μέσα από το πιο φρόνιμο πλάσμα, δημιούργημα, το φίδι. Έτσι το ονομάζει η γραφή, ο πιο φρόνιμος. Και του λέει, λόγια. Δέστε το στόμα τι κάνει. Δέστε το στόμα τι κάνει. Του λέει λόγια. Σαν λόγια δεν είναι, δεν έχουν καμία αξία. Αλλά όταν αυτά τα λόγια μπουν εδώ μέσα, εδώ στο νου, τι κάνουν? Επηρεάζουν την αιστεία της αγάπης, που είναι η καρδιά. Και τα λόγια αυτά τι είναι? Λόγια αμφιβολία. Σπέρνει αμφιβολία. Σπέρνει στον άνθρωπο την αμφιβολία κατά το πόσο τον αγαπάει ο Θεός. Αδάμ, Εύα, τόση αγάπη σου δείχνει ο Θεός Πατέρα. Τόση αφοσίωση. Σου τα χαρίζει όλα. Όλη τη δημιουργία του σου δίνει στα χέρια σου σαν βασιλιάς. Και εσύ αμφιβάλλεις κατά το πόσο σε αγαπά. Και η αμφιβολία τι είναι? Η βάση της καταστροφής. Ποια είναι η βάση της καταστροφής? Η αμφιβολία για την εμπιστοσύνη και την αγάπη του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό ο Σατανάς δεν έπαψε ποτέ να σπέρνει αμφιβολίες στους ανθρώπους. Είστε σίγουροι ότι υπάρχει? Είστε σίγουροι ότι σας αγαπάει? Είστε σίγουροι ότι είναι κοντά σας? Είστε σίγουροι για το ένα? Είστε σίγουροι για το άλλο? Γιατί ξέρει ότι όπως με την αμφιβολία έριξε τον Αδάμ και την Εύα, έτσι θα ρίξει και τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας. Και ο άνθρωπος μολύνεται. Ο νους συγχύζεται. Η καρδιά διχάζεται. Και ο άνθρωπος βρίσκεται έξω πλέον από το βασίλειο του Θεού. Έξω από την βασιλεία του Θεού. Έξω από την απόλυτη χαρά, ειρήνη και ευτυχία. Γι' αυτό τι είναι εκείνο που έχει πλέον έξω από τον παράδεισο? Έχει χαρά, αφού πόνος και λύπη. Έχει ειρήνη, αφού είναι μόνο πάντα ταραγμένος και αγχωμένος. Έχει ευτυχία, αφού ζει την δυστυχία. Καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα όταν φύγει το Άγιο Πνεύμα από την ψυχή του ανθρώπου? Ποια είναι πλέον η θλίψη του Θεού? Ότι το παιδί του, μόνο του, έβγαλε έξω από την καρδιά του ποιο, το μοναδικό του δώρο. Ποιο είναι το μοναδικό του δώρο? Το Άγιο Πνεύμα. Το πνεύμα της χαράς, της ειρήνης, της ευτυχίας, της σοφροσύνης, της αθωότητος, της καθαρότητος. Μόλις πέφτει, χάνει την αθωότητα του ο Αδάμ. Ήταν λιγυμνή ο Αδάμ και η Εύα και ούτε σκύνοντο. Δεν υπάρχει λόγος να σκύνεις για κάτι όταν το Άγιο Πνεύμα σε έχει καθαρίσει. Και ντρέπεται ποιον τον δημιουργό. Σαν να είναι ένα μωράκι τώρα που ντρέπεται που είναι γυμνό, που τον καθαρίζει η μαμά του. Πόσο ανόητο θα ήταν στα μάτια σας αν ένα μωράκι δεν ήθελε με τίποτα να τον δείτε γυμνό. Το μωράκι. Πόσο ανόητο, ε. Αυτό έχει κάνει όταν φεύγει η αθωότητα και η καθαρότητα. Και ζούσε πάντα με μια αγωνία ο Θεός Πατέρας. Πότε θα ξαναδώσει στο πλάσμα του ποιο? Το Άγιο του Πνεύμα. Αλλά πώς θα γινόταν αυτό εάν το ίδιο το παιδί δεν αποδεχότανε νοσταλγικά την αναζήτηση του πατέρα του? Πώς θα μπορούσε ένας γονιός όταν την πρώτη φορά που ήρθε το παιδί του ζήτησε χρήματα, την περιουσία του, για να καζαντήσει? Και ο γονιός, ξέροντας βέβαια τι θα γινόταν, λέει στο παιδί: παιδί μου, αυτό που κάνεις δεν είναι. Όχι πατέρα, να εμπιστευτείς. Μα παιδάκι μου, η συμβουλή πάρε του πατέρα. Ε, πατρικό όργανο η συμβουλή. Πα παιδί μου, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Όχι πατέρα μου, θέλω να με εμπιστευτείς, θέλω να με εμπιστευτείς. Πόσοι γονείς δεν εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους και έχασαν? Και πρακτικά το ένιωσαν. Έτσι λοιπόν, όταν το παιδί παίρνει την περιουσία και την εξαμενίζει, έρχεται μετανιωμένο πίσω. Το διώχνει η μάνα, το διώχνει ο πατέρας. Το είδαμε στην παραβολή του Εσόδου. Όμως αυτός ο γονιός με την ίδια ευκολία τώρα θα ξαναδώσει μέρος της περιουσίας σε αυτό το παιδί? Ε, γιατί φοβάται μήπως οι πρώτες μνήμες και εμπειρίες αποτελέσουν δεύτερη πηγή λάθους και καταστροφής. Έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν τώρα ο Θεός Πατέρας έπρεπε, για να χαρίσει το Άγιο του Πνεύμα, έπρεπε το παιδί του να αποδείξει ότι όντως τώρα θα είναι απόλυτα στην καρδιά του, με απόλυτη εμπιστοσύνη
με απόλυτη αφοσίωση και με απόλυτη υπακοή. Δεν είναι δίκαιη αυτή η σκέψη του Θεού Πατέρα και του καθενός γονιού? Έτσι λοιπόν έπρεπε το παιδί μόνο του να αποδείξει με τη ζωή του, με τις θυσίες του, ότι πράγματι τώρα δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, και επειδή δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του, πάντα τώρα έχει ταπείνωση. Φωνάζει, Πατέρα μου, μη με καταλήψεις, φώτισε με τι πρέπει να κάνω. Αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει όλα και είναι εγωιστής, ζητάει βοήθεια από κανένα. Δεν τον αφήνει ο εγωισμός. Αυτός όμως που είναι πλέον τώρα ταπεινός, που έχει μετανιώσει πραγματικά, με ταπείνωση, εκειδεύω, Πατέρα μου, φώτισε με. Τι ωραία προσευχή. Θεέ μου, φώτισε με. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θεέ μου, φώτισε με. Πόσο αρέσει στον Θεό όταν αναγνωρίζει με ταπείνωση τον λάθος και τον αναζητάς. Και πολλές φορές ο πατέρας δεν απαντάει γρήγορα, γιατί θέλει να βεβαιωθεί. Η ταπείνωση του παιδιού του είναι πραγματική ή εικονική? Πόσες φορές μόνοι μας δεν θέλουμε με ψεύτικα λόγια, δήθεν ταπεινά, δήθεν παιδικά, δήθεν, γεμάτο αγάπη, δεν πλανεύουμε τους άλλους και ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη. Με δόλο. Γι' αυτό ο Θεός δεν αρέσει. Δεν του αρέσει ο δόλος. Δεν αρέσει ο δόλος στον Θεό. Και τώρα λοιπόν τι κάνει? Περιμένει ο Θεός. Λέει στο παιδί του, παιδί μου, δείξε μου με τη ζωή σου ότι τώρα θα με εμπιστεύεσαι. Μου ζητάς να σου χαρίσω δώρα. Θέλω, παιδί μου, να στα δώσω. Αλλά σου τα δώσω χωρίς να αλλάξει η ζωή σου. Χωρίς πλέον να παγιωθεί η αγάπη σου και η εμπιστοσύνη σου και η αφοσίωση σου και η υπακοή σου σε μένα. Αν σου τα δώσω, παιδί μου, τώρα, εσύ θα χαθείς. Να γιατί δεν δίνει εύκολα το Άγιο του Πνεύμα. Σε αυτούς που με δόλο, που με λόγια το αναζητούν. Τι περιμένει να δει? Εμπιστοσύνη, αφοσίωση, υπακοή. Θα έπρεπε οι άνθρωποι τώρα να είχαν ένα παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα θα έπρεπε να είχαν ώστε όλοι να το ακολουθήσουν για τη μετάβαση από τη γη στον ουρανό? Και τι κάνει ο Θεός? Στέλνει το μονογενή του γιο. Τέλειος Θεός, ένα με τον Πατέρα. Αλλά και τέλειος άνθρωπος, έκφραση της ανθρωπότητας. Αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας. Να γίνει ο γιος του Θεός, να γίνει τέλειος άνθρωπος και να γίνει μεσίτης των ανθρώπων στον Θεό. Και να ηγετεύει συνέχεια σαν έκφραση της ανθρωπότητας τον Θεό Πατέρα. Για εσπλαχνία και για κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Πότε τον είδατε τον Ιησού, τον μοναχογιό του Θεού, να κάνει κάτι χωρίς να μιλάει πρώτα στον Θεό Πατέρα του? Πότε τον είδατε να κάνει μια θεραπεία χωρίς να σηκώνει τα χέρια του να του ζητάει, Πατέρα μου, βοήθησε και στείλει την ευλογία? Πότε θέλησε να δώσει ένα δώρο ο γιος χωρίς να ζητήσει το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα του? Και το λέει μέσα, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Το χαρίζει ο γιος μέσα από τον Πατέρα. Ο Πατέρας το δίνει, ο Πατέρας το στέλνει. Πότε το κάνει αυτό? Ακόμα και στην υπέρτατη θυσία, σαν άνθρωπος. Πατέρα μου, αν είναι δυνατό, εάν είναι δυνατό, ας φύγει το ποτήρι. Και πάλι η καρδιά του χτυπάει γλυκά, τρυφερά για τον Πατέρα του, τον οποίο λατρεύει. Ξέρει ότι ο Πατέρας του δεν κάνει τίποτα χωρίς νόημα. Ξέρει ότι τον έστειλε για να σώσει τα πλάσματά του, τα δισεκατομμύρια των πλασμάτων του, τα σπλάγματα του. Πατέρα μου, όπως θέλεις εσύ. Και παίρνει πάνω του όλο το βάρος. Και σταυρώνεται. Δέστε, σταυρώνεται από τι? Τι τον ανεβάζει στο σταυρό? Η εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα του. Και υποφέρει ο αθώος. Και δακρύζει ο Πατέρας από αγάπη, από στοργή στο γιο του που τον εμπιστεύεται πλήρως. Αν υπέρτατη αυτή θυσία δεν είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη του γιου στον Πατέρα, δεν είναι η απόλυτη αφοσίωση του γιου στον Πατέρα, δεν είναι η απόλυτη υπακοή του γιου στον Πατέρα, τότε τι είναι? Γι' αυτό λέει η Γραφή, σωθήκαμε όλοι μας γιατί ο γιος του Θεού έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ξεκίνησε από το τέλος, από την υπακοή. Και πάνω στο σταυρό τι έδειξε? Την απόλυτη εμπιστοσύνη και αφοσίωση στον Πατέρα του. Και λέει τώρα ο Θεός Πατέρας όλους εμάς, παιδιά μου, δεν σας ζητάω να θυσιαστείτε σαν το γιο μου. Είναι αρκετή η δικιά του θυσία για να σώσω όλους εσάς. Από εσάς μονάχα τι ζητώ? Να μην πιστευτείτε ότι είμαι ο μοναδικός σας πατέρας, η μοναδικιά σας μάνα. Είμαι ο Θεός της καρδιάς σας, η μάνα της καρδιάς σας, ο πατέρας της καρδιάς σας, η αγάπη της καρδιάς σας. Μόνο αυτό θέλω. Να το πιστέψετε. Και όταν θέλετε κάτι να μου το λέτε, να μου το ζητάτε απλά, Πατέρα μου, δώσ' μου το. Αλλά να με πιστεύεστε και να περιμένετε. Εγώ σαν πατέρας ξέρω εάν είναι καλό αυτό που μου ζητάς για την ψυχή σου. Πόσες φορές νομίζαμε ότι κάτι καλό που του ζητάμε είναι πράγμα ωφέλιμο για την ψυχή μας. Και λαθέψαμε. Εκείνος ξέρει καλύτερα από όλους μας τι πρέπει να μας δώσει. Γι' αυτό ακόμα και η προσευχή που ο Θεός Πατέρας μέσα από το γιο του μας έδωσε για να λέμε
Έχει τόσα μυστικά νοήματα που μόνο ένας που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα μπορούσε πλήρως να εμπαθύνει μέσα. Πάτερ ημών, ο Έντης Ουρανής, τι μεγαλύτερη διαβεβαίωση ένα Αγίο Πνεύματι να ομολογάς τον Θεό, δικό σου πατέρα στο αρχικό προστατευτικό και μάνα τρυφερή. Αγιαστεί το όνομά σου. Το κάθε παιδί ονειρεύεται με τη ζωή του πάντα να τιμά το γονιό που τον έκαμε. Και η τιμή του παιδιού είναι η δόξα του γονιού. Ένα παιδί, πνευματικό διάδεστα, Θεέ μου, θέλω να είσαι αγιασμένος, δοξασμένος. Και εκείνος του λέει, παιδί μου, πώς θα είμαι δοξασμένος, αν εσύ ο γιος μου, το κοριτσάκι μου, το παιδί μου, με τη ζωή του δεν με δοξάζει. Και λέει, πατέρα μου, θέλω για να το πετύχω τη δική σου βοήθεια. Και εκείνος του λέει, ναι μωρό, θα αποζητάς κάθε μέρα το πιο μεγάλο δώρο σου δίνω. Ερθέτω η βασιλεία σου. Να σου δώσω το βασίλειο μου, τη βασιλεία του Αγίου μου Πνεύματος. Να κυριαρχήσει το Αγίου μου Πνεύμα μέσα στη ζωή σου. Να γίνει το βασίλειο της δικιάς μου παρουσίας. Πάντα ένα βασίλειο έχει ένα θρόνο. Και θέλω να είναι παιδί μου το βασίλειο της καρδιάς σου. Ο θρόνος ο δικός σου. Γιατί μόνο τότε, σαν με νιώθεις δίπλα σου, πατέρα και μάνα στοργική, δεν θα θέλεις να κάνεις κανένα κακό. Αλλά ένα πράγμα μονάχα μέσα στην καρδιά σου θα πηγάζει σαν αείποτη ζωηφόρος ερωτική διάθεση νοσταλγική του θεϊκού μου έρωτα. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Πάντα να κάνεις παιδί μου το θέλημά μου. Ερθέτω η βασιλεία σου και μετά γεννηθείτε το θέλημά σου. Αυτός που αφήνει στην καρδιά του να έρθει ο βασιλεύς, ο βασιλιάς, το Άγιο Πνεύμα, τότε αμέσως έχει τη δύναμη. Τι να κάνει? Το θέλημα του Θεού Πατέρα. Πώς αρχίζει η προσευχή για το Άγιο Πνεύμα? Βασιλεύ, ουράνι, το βασίλειο. Παράκλητε. Το πνεύμα της. Τι αναζητάς πάντα όταν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού? Γεννηθεί το θέλημά σου. Πάντα η αλήθεια. Όχι το ψέμα. Πάντα η αλήθεια. Ο άνθρωπος λοιπόν εκείνος που ζήσει μέσα του με τη δική του νοσταλγία τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος θέλει πάντα να κάνει αυτό που θέλει ο αγαπημένος του. Όπως κάθε παλικάρι ερωτευμένο με την κοπελιά του δεν θέλει να την πικράνει σε τίποτα αλλά θέλει πάντα να κάνει το θέλημά της, τον ευχαριστεί, να την νιώθει ότι είναι ευτυχισμένη. Έτσι η ερωτευμένη ψυχή πάντα αναζητά να κάνει αυτό που ζητάει θεϊκά ερωτικά ο νηφίος της καρδιάς. Και το κάνει με τον ίδιο τρόπο όπως το κάνει ο άγγελος στον ουρανό. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Όπως στον ουρανό οι άγγελοι συμπηρετούν πιστά, έτσι και εγώ θέλω σε αυτή τη γη να συμπηρετώ πιστά Θεέ της δικιάς μου καρδιάς. Και μέσα σε αυτή την αναζήτηση τίποτα άλλο δεν αναζητεί η ψυχή. Δεν αναζητεί άλλα και άλλα. Τι αναζητεί μονάχα? Τον άρτον ημών τον επιούσιο. Δώσει μη σήμερα. Κάθε μέρα αναζητεί το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο άκτος που χωρίς το ψωμί ποιος μπορεί να ζήσει. Είναι το, ο άκτος της ψυχής, της ζωής. Γι' αυτό και η κοινωνία πώς ονομάζεται? Ο άκτος της ζωής. Του χαρίζει ο Θεός τον άκτο το δικό του που είναι το Άγιο του Πνεύμα ώστε μέσα σε αυτήν την διατροφή πάντα να ζει, πάντα να έχει ζωή και μέσα σε αυτό το βασίλειο που σαν άνθρωποι θα κάνουμε λάθη. Υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθος? Το παιδί αυτό που έχει αφήσει τον βασιλιά το Άγιο Πνεύμα να κυριαρχεί στη ζωή του, τότε με απλότητα και με ταπείνωση ζητάει άφεση μην τα οφείλματα ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Όρος. Ξέρει το παιδί του Θεού ότι για να συγχωρεθεί από τον Θεό Πατέρα πρέπει και ο ίδιος να συγχωρεί τους άλλους. Και αν δεν συγχωρεί τους άλλους να μην είναι και αυτός συγχωρεμένος. Άφεση μην τα οφείλματα. Ως και εμείς αφίεμε. Συγχώρεσέ μας και εμείς θα συγχωρέσουμε. Και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Παρακαλάμε το Άγιο Πνεύμα. Ζητείτε λοιπόν πρώτον, τι λέει μέσα η Γραφή, την Βασιλεία του Θεού. Ποια είναι η Βασιλεία του Θεού? Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα κάνει τον πατέρα πιο πατέρα, τη μάνα πιο γλυκιά μάνα, το παιδί πιο σωστό παιδί, τις σχέσεις μας πιο αληθινές. Θα φύγει ο δώρος, θα φύγει η ψευτιά, θα μείνει η αλήθεια, θα μείνει μόνο η αγάπη. Γιατί ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Θα ήθελα τόσα να πω, όμως σκέφτομαι πως θα ήταν λάθος αυτά που εκείνος μιλάει τώρα και ακούτε εσείς. Θα ήταν πιστεύω λάθος τώρα δικό μου εάν δεν
τον άφηνα εκείνος να μιλήσει ο ίδιος όπως θέλει να σας τα πει. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας διαβάσω κάτι που είναι το δικό του το θέλημα για το Άγιο Πνεύμα, για σας, για όλο τον κόσμο, για όλα τα παιδιά. Τώρα πλέον δεν θα μιλάει εκείνος μέσα από το στόμα του παιδιού του, αλλά θα μιλάει ο ίδιος μέσα στις δικές σας καρδιές, όπως από τώρα και στο εξής θα κάνει σε όλες εκείνες τις ψυχές που άνοιξαν τις καρδιές τους και τώρα είναι έτοιμες να το δεχτούν. Μακάρι αυτοί που θα το δεχτούν και θα το βάλουν βασιλιά τους. Από τώρα και στο εξής, πλούσια θα μιλάει και θα φωτίζει και θα καθοδηγεί τα παιδιά του. Τώρα όμως, ακούστε ο ίδιος τι θα πει σε εσάς. Θα ήταν λάθος να τα κρατήσω αυτά για τον εαυτό μου, αφού τα λέει για όλα τα παιδιά του. Παιδιά μου αγαπημένα, πλάχνα μου λατρεμένα, πόσο η καρδιά μου σας ποθεί. Γι' αυτά τα λέει εκείνος που το επιγράφει. Ο στοργικός σας πατέρας, μοναδικός χορηγός του Παναγίου Πνεύματος. Πόσο νοσταλγικά στρέφω τη ματιά μου στη γη για να σας δω. Το ίδιο νοσταλγικά επιθυμώ να στρέψετε κι εσείς τη ματιά σας στον ουρανό για να με αναζητήσετε. Πόσο νοσταλγικά σας μιλάω ερωτικά, θεϊκά ερωτικά, εκφράζοντας το μυθικό μου έρωτα σε εσάς. Το ίδιο νοσταλγικά επιθυμώ κι εσείς να μου μιλάτε γλυκά και τρυφερά, όπως κάθε μωρό στη δικιά του μαμά. Πόσο νοσταλγικά ακούω τα τρυφερά λόγια που λέτε ανάμεσά σας, όταν νιώσετε αγάπη και έλξη για κάποιον. Πόσο θα ήθελα να νιώσει η ψυχή σας και για μένα αυτή την έλξη. Πόσο νοσταλγικά βλέπω το κάθε σπλάχνο μου να αγκαλιάζει το παιδί που του χάρισα, απολαμβάνοντας τα παιδικά του χάδια. Το ίδιο νοσταλγικά θα ήθελα να αγκαλιάσετε κι εσείς σαν βρέφος το μονογενή μου Υιό Ιησού και να τον πλημμυρίσετε με τα χάδια και τα φιλιά σας, αλλά και το ίδιο νοσταλγικά λαχταρώ κι εγώ να μπείτε στη μητρική καρδιά μου και να χαθείτε στην απεραντοσύνη της εσπλαχνίας και του θεϊκού ερωτά μου. Βλέπετε, πάντα ζητάει να κάνετε αυτό που σας έχω πει πολλές φορές. Όπως η Παναγία, σαν άνθρωπος, το φώναζε «Γέ μου και Θεέ μου, μωρό μου, βασιλιά μου», έτσι κι εσείς να το φωνάζετε όπως τον φώναξε αυτή η μάνα. Γυναίκα, άνθρωπος ήταν. Και έτσι τον φωνάζει. Έτσι τον φωνάζει κι εσείς. Σαν μωρό, η κάθε μάνα μπορεί να τον νιώσει γλυκά, τρυφερά, στοργικά μέσα στην καρδιά της. Και να τον γεμίσει με τα χάδια και τα φιλιά της. Σαν το σκεφτεί όμως. Μεγάλο παλικάρι, πληγωμένο πάνω στο σταυρό. Τι άλλο έχει να κάνει από το να του γεμίσει τις πολλαπλές πληγές στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι και στην καρδιά με τα δικά σας χάδια και φιλιά. Μα για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ο Παράκλητος, το Άγιο μου Πνεύμα. Με το δικό μου πνεύμα εσείς θα νιώσετε τον πατέρα σας και εγώ τα παιδιά μου. Με το δικό μου πνεύμα θα ακούσετε τα θεϊκά ερωτόλογά μου και θα νιώσετε τον θεϊκό ερωτά μου. Ναι παιδιά, όσα μέχρι τώρα σας αποκάλυψα, μόνο με το δικό μου Άγιο Πνεύμα θα μπορέσετε να τα καταλάβετε και να τα ζήσετε. Σας δίνω σαν υπέρτατη χάρη και τιμή το Υιό μου σαν βρέφος στην καρδιά σας. Μα για να νιώσετε αυτό το βρέφος, όσοι πιστέψατε ότι πράγματι σας επιτρέπω να τον κλείσετε στην καρδιά σας, σαν δικό σας αγοράκι, σαν δικό σας γιο, σαν δικό σας αγαπημένο βασιλόπουλο, πρέπει να αναζητήσετε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Σας λέω ότι μητρικά, ερωτικά σας λατρεύω. Μα για να νιώσετε τον έρωτά μου πρέπει να αναζητήσετε τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αγάπης. Σας λέω πως εσείς είστε τα σπλάχνα μου, η κληρονόμη της Βασιλείας μου. Μα για να την κληρονομήσετε πρέπει πρώτα να αναζητήσετε τον Παράκλητο, τον χορηγό της αιώνιας ζωής. Σας χαρίζω τη γαλήνη και την ειρήνη μου. Μα για να τα νιώσετε πρέπει να αναζητήσετε τον Παράκλητο, την πηγή των θείων μου δωρεών. Τι είναι στα αλήθεια ο Παράκλητος, το Πανάγιο μου Πνεύμα? Είναι παιδιά μου η πνοή μου, είναι η ανάσα μου, είναι ο χτύπος της θεϊκής μητρικής καρδιάς μου, είναι το φως μου. Σαν πνοή μου σκορπίζει παντού την ευωδία, αφού μόνο αφάνταστη ευωδία βγαίνει από τα στήθη μου. Σαν ανάσα μου χαρίζει την αληθινή ζωή, αφού είναι το οξυγόνο της ψυχής που την τρέφει και την κρατάει ζωντανή. Σαν χτυποκάρδι αναζωογονεί το πνεύμα σας, καθαρίζει το νου σας. Και σας θυμίζει με το μελωδικό του χτύπος πως όσο η καρδιά μου χτυπάει μητρικά, εγώ ποτέ δεν θα πάψω να σας λατρεύω ερωτικά, όπως κάθε ερωτευμένος γονιός στο παιδί του. Δεν θα πάψω να σας περιμένω, να σας διεκδικώ και να σας προστατεύω. Σαν φως διαλύει το σκοτάδι του σατανά και της δαιμονικής αμφιβολίας με την οποία σας παιδεύει και σκορπίζει παντού το υπέρλαμπρο φως της αναστάσεως της ψυχής σας. Αν ήθελα να σας πω τι είναι στα αλήθεια ο Παράκλητος, παιδιά μου, το Πανάγιο μου Πνεύμα,
Δεν θα σταματούσα ποτέ να μιλάω, αφού οι δωρεές του είναι πολλές και βγαίνουν όλες από τη θεϊκή καρδιά μου. Μα όσα και αν σας πω, απλά ρητορικά λόγια θα φαντάζουν στα αυτιά σας, αφού και να τα ακούσετε δεν θα μείνουν στην καρδιά σας. Το Άγιο Πνεύμα δεν γνωρίζεται με τη λογική, με το νου, αλλά με την καρδιά. Και για να τα νιώσει και να τα γνωρίσει η καρδιά, πρέπει πρώτα αυτή η καρδιά να μου παραδοθεί πλήρως, τελείως, παντοτινά. Μια καρδιά που αναζητά και άλλες αγάπες δεν μου είναι πιστή. Μια καρδιά που κοιτάζει γύρω της και την απασχολούν ακόμη οι άλλοι δεν μου είναι παραδομένη. Μια καρδιά που βάζει πάνω από μένα τα δώρα μου δεν θα λάβει ποτέ θεϊκές δωρεές, παρά μόνο υγιεινές και κοσμικές. Δεν σας ζητώ με όλα αυτά που σας λέω να εγκαταλείψετε τα πάντα για μένα. Απεναντίας, ό,τι σας δίνω δεν το παίρνω πίσω. Αλλά περιμένω να σας δω να αναζητάτε το Άγιο μου Πνεύμα και να δεθείτε παντοτινά και αληθινά με όσα σας χαρίζω. Πείτε μου στα αλήθεια μέχρι τώρα ποιος είναι ευτυχισμένος με όσα έχει, όταν δεν τα χαίρεται μέσα από το δικό μου πνεύμα. Μην κοροϊδεύετε, παιδιά μου, ούτε τον εαυτό σας, ούτε τους γύρω σας, αλλά ούτε και εμένα. Όσοι μέχρι τώρα δεν αναζητήσατε το Πανάγιο μου Πνεύμα, δεν πετύχατε τίποτα στη ζωή σας που να σας δίνει αληθινή ευτυχία και γαλήνη. Η σχέση σας με τον σύντροφο και τα παιδιά σας ποτέ δεν ήταν καλή, αφού δεν τους αγαπήσατε με το δικό μου αγνό, εσπλαχνικό και αληθινό πνεύμα αγάπη. Και όσοι αφιερώσατε την ψυχή σας σε μένα και το μονογενή μου Υιό Ιησού, δεν πετύχατε την τέλεια ένωση με τον Θεό σας, αφού δεν αναζητήσατε το Άγιο μου Πνεύμα. Όποιον δρόμο και αν επιλέξετε στη ζωή σας, εγώ είμαι πάντα έτοιμος να σας ευλογήσω και να σας πλημμυρίσω με το Άγιο μου Πνεύμα, για να ζήσετε με απόλυτη πληρότητα την υγιεινή ζωή σας. Σκοπός όμως αυτής της ζωής είναι μέσα από τον δρόμο που επιλέγετε να φτάσετε στη θέωση, στην αγιότητα. Να πετύχει κάθε μια ψυχή την ένωσή της με τον Δημιουργό της. Όλοι σας αναζητάτε την αγάπη και αυτή η αναζήτηση δεν είναι άλλη από την αγωνία της ψυχής να ενωθεί με την αληθινή αγάπη που είμαι εγώ. Ο Θεός της αγάπης για την επλήρωση όλων αυτών χρειάζεται η νοσταλγική αναζήτηση του Παναγίου Πνεύμα. Τι σας ζητάω, παιδιά μου, όταν σας λέω γίνετε Άγιοι όπως Άγιος είμαι εγώ? Σας ζητάω να γίνετε καθαροί όπως καθαρός είμαι και εγώ. Μα πάλι εγώ δίνω την καθαρότητα, εγώ δίνω την αγιότητα. Από σας θέλω απλά να ζητάτε τον Παράκλητο για να νιώσετε τον θεϊκό μου έρωτα. Και τότε, έχοντας το Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή σας, θα γίνεστε θεοφόροι της Θείας μου Χάριτος. Το Πνεύμα μου θα ζει μέσα σας και θα μεταβαίνετε από φως σε φως. Και όσο θα γίνετε αυτό, εσείς θα γίνεστε Άγιοι, αφού θα ζείτε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η αγιότητα που μπορείτε εσείς να πετύχετε. Αγιότητα είναι η συνεχόμενη απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και επιτυγχάνετε καθαρά από τη δική σας ανθρώπινη θυσιαστική προσπάθεια. Και τότε εγώ δίνω στα παιδιά μου σαν δώρο, εκτός της χορήγησης του Αγίου Πνεύματος, τη θαυματουργική αγιότητα, για να γίνεται αντιληπτό από τους άλλους πως αυτός ο άνθρωπος είναι πλέον δοσμένος σε μένα. Μου ανήκει και σαν γνήσιο παιδί μου μπορεί να κάνει τα πάντα όπως ο πατέρας. Μόνο που και ο Υιός μου Ιησούς δεν έκανε κανένα θαύμα αν πρώτα δεν οικέτευε γι' αυτό. Και εκείνος από μένα ζητούσε το Άγιο Πνεύμα για να επιτελέσει τα πάντα αν και ήταν Θεός. Παιδιά μου, δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω μόνο να σας επισημάνω αυτό. Πως και ο Υιός μου μιλούσε στους Αποστόλους του και στους ανθρώπους και τους αποκάλυπτε θεϊκές αλήθειες. Τις οποίες όμως κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει παρά μόνο όταν εκείνος, ο πρώτος Παράκλητος, έφυγε και εγώ έστειλα τον δεύτερο Παράκλητο, το Άγιο μου Πνεύμα. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Εγώ πρέπει να φύγω και θα στείλω το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, και τότε θα σας αποκαλύψω όλη την αλήθεια. Έτσι και τώρα στέλνω τους αγγέλους μου να σας μεταφέρουν το μήνυμα του μητρικού μου έρωτα, που θα είναι η δύναμή σας σε όσα δυσβάσταχτα έρχονται, μα για να το νιώσετε πρέπει πρώτα να σας επισκεφτεί το Πνεύμα μου. Και το Άγιο μου Πνεύμα, για να σας το χορηγήσω, θέλω να δω μόνο δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η νοσταλγική αναζήτηση της δέπρωτα, νοσταλγική αναζήτηση με νοσταλγία. Και το δεύτερο, θυσιαστική προσπάθεια για να αποβάλλετε από την καρδιά σας κάθε τι κακό, βρώμικο και σατανικό που αγωθεί το Πνεύμα μου και την διατήρησή του. Πόσα λοιπόν είναι που ζητάει? Το ένα είναι από την νοσταλγία και το δεύτερο να καθαρίζουμε θυσιαστικά, να κάνουμε μικρές θυσίες για να καθαρίζουμε την ψυχή μας. Εγώ πλούσια σας το χορηγώ εφέτος, που είναι η έναρξη των δύσκολων χρόνων της αποκάλυψης, μα για να παραμείνει στην καρδιά σας
Πρέπει αυτή η καρδιά να μου δοθεί ολοκληρωτικά και να είναι όσο περισσότερο ανθρωπίνος καθαρή γίνεται. Θυσιαστική προσπάθεια για την απομάκρυνση κάθε κακού από την καρδιά και το νου σας και νοσταλγική αναζήτηση. Μόνο αυτό ζητώ. Θα το θυμάστε. Μόνο νοσταλγία και θυσιαστικές πράξεις. Θυσιαστική ζωή. Να κάνουμε μικρές θυσίες. Να κόβουμε τα περιττά λόγια. Να κόβουμε, να βάζουμε φρένο στους άτομους λογισμούς. Να μπορούμε να κάνουμε ένα καλό. Να δίνουμε περισσότερη συμπόνια. Να σταματάμε την κρίση και την κατάκριση. Να σταματάμε οτιδήποτε μολύνει την ψυχή μας. Αυτό. Μόνο αυτό ζητώ. Και τότε τα χείλη σας θα αναπέμπουν μόνο λόγια γλυκά. Γεμάτο αγάπη και ευγένεια. Αυτά θα είναι τα παιδιά μου. Και θα ζουν στην απέραντη γαλήνη, αφού σαν μάνα γλυκιά μόνο γαλήνη και αγάπη δίνω στα παιδιά μου. Όλα αυτά δεν είναι για όλους δυνατά. Μα θα εγγύξουν αρκετές ψυχές που θα μου παραδοθούν με έρωτα. Είναι φοβερή ομολογία ότι πολλοί θα τα ακούσουν, αλλά δεν θα τα δεχτούν όλοι. Λίγοι θα δεχτούν να μπουν μέσα στη μυθική μου καρδιά και να θέλουν με νοσταλγία να με αναζητήσουν ερωτικά και να κάνουν πολλές μικρές πράξεις θυσιαστικές για να μου το αποδείξουν και εγώ να τους το χαρίσω. Σας λατρεύω, σας πιστεύω και σας αγαπώ και περιμένω τη δική σας λατρεία, εμπιστοσύνη και αγάπη. Ο στοργικός σας πατέρας, μοναδικός χορηγός του Παναγίου Πνεύματος. Δεν νομίζω ότι πλέον χαράνε άλλα λόγια. Ο καθένας από εσάς σήμερα, στην πιο όμορφη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, ας ανοίξει την καρδιά του για να μπορέσει ο Θεός να ηχήσει μέσα του πλούσια τη χάρη του Παναγίου του Πνεύματος. Και με αυτή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα νιώσετε τι θα πει πραγματική χαρά, τι θα πει πραγματικά ειρήνη, τι θα πει πραγματική αγάπη, τι θα πει πραγματική ευτυχία. Σας τα εύχομαι όλα αυτά, καλό ψήφο. Το Παναγίου Πνεύμα να μας τα χαρίσει σε όλους. Αμήν.